Πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχω άμεση ανάγκη να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Πώς θα πάω λοιπόν, σας παρακαλώ εγώ, πώς θα πάω, λέω. Εδώ δραστηριοποιούνται 200 επιχειρήσεις. Αυτοί περιμένουν να δουλέψουν 4 μήνες για να ζήσουν ένα χρόνο. Τι θα γίνουν ο κόσμος και οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα την αντέξουν που όλοι χρωστούν, που είμαστε σε μια δύσκολη φάση και το κράτος ακόμα? Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι εχθές μετά το κλείσιμο του δρόμου, το κράτος έχασε από μένα 200 ευρώ ΦΠΑ. Τελείωσε. Το μαγαζί αύριο το κλείνω, φεύγω. Θα προχωρήσω σε μηνύσεις και προσωπικά στον κύριο Βουργαράκη και στο ελληνικό δημόσιο για αποζημιώσεις. Πρώτα δίνεις διέξοδο στα αυτοκίνητα και μετά κλείνεις ένα δρόμο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρώτα έπρεπε να γίνει η παράκαμψη των πολίων και μετά να κλείσει ο δρόμος. Ούτε θα ήθελα να σχολιάσω το έργο. Δεν είμαι ειδικός για να σχολιάσω το έργο. Αυτή είναι η μελέτη που υπήρξε. Αυτή τη μελέτη υλοποίησε ο εργολάβος. Καλή ή κακή, δεν είμαστε ικανοί εμείς και δεν πρέπει να τη σχολιάσουμε. Τώρα, κρίμα, έγινε ένα ατύχημα. Είναι θλιβερό το γεγονός. Πιστεύω σε αυτό δεν ευθύνεται το έργο. Ίσως ευθύνεται το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο, αλλά κυρίως ευθύνεται η παρουσία των ζώων στην περιοχή, παρόλο που στα χαρτιά απαγορεύεται. Όποιος παίρνει ανέμους, δυστυχώς θερίζει θύελλες. Αυτό έγινε και με το συγκεκριμένο έργο. Όπως βλέπετε εδώ, αυτός ο δρόμος δεν ήταν και ούτε θα είναι ποτέ ασφαλής, όπως κάποιοι δηλώνουν. Γι' αυτό έπρεπε να επιταχυνθεί και πρέπει ακόμα και τώρα να επιταχυνθεί η διαδικασία της παράκαμψης των πολίων. Ο κόσμος εδώ, όπως βλέπετε, είναι αγανακτισμένος, διότι ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Περνούν χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα και αυτό που ζητούν είναι να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός και να περνάει όποιος θέλει με δικιά του ευθύνη. Αυτό πρέπει να γίνει, να μπουν πινακίδες σε όλες τις γλώσσες που να διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα από όποιον θέλει. Η εντύπωσή μου ήταν μια πάρα πολύ αυστηρή απόφαση, κάτω από το κράτος του πανικού και του φόβου για επανάληψη γεγονότος. Ο δρόμος μπορεί να έχει ολοκληρωθεί στο έργο του 100%, έχει όμως ολοκληρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και είναι πολύ ασφαλέστερος από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Εάν ήταν οτιδήποτε άλλο ζήτημα, θα μπορούσαμε να πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη σύσσωμοι και να το απαιτήσουμε το άνοιγμα. Επειδή μπαίνει όμως ένα ζήτημα ασφάλειας, μπαίνει ζήτημα ανθρώπινης ζωής, υπάρχει μια δυσκολία. Και επειδή την ευθύνη την έχει ο Περιφερειάρχης και επειδή προφανώς την αισθάνεται πολύ βαριά, αποφάσισε να εφαρμόσει την αυστηρότερη των ποινών. Νομίζω ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει να επισπευτούν εργασίες, να ολοκληρωθεί το έργο, που να παραδοθεί στην κυκλοφορία και νομίζω ότι αυτό θα είναι το σωστότερο που μπορεί να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν σε ένα ρυθμό.